Καλησπέρα από τα bola.gr. Είμαστε στο γήπεδο των Μελισσίων. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ ΑΟ Μελισσίων και Παπάγου ήρθε υπέρ των Μελισσίων 1-0. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή των Μελισσίων, κύριο Αλέξη Ματζούνη. Κύριε Ματζούνη, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Εντάξει, για το παιχνίδι ήταν το τελευταίο στην έδρα μας για τη χρονιά. Είπαμε εκεί με τα παιδιά τουλάχιστον να κλείσουμε με μία νίκη. Το οφείλουμε στον εαυτό μας πάνω απ' όλα για όλη τη χρονιά, την πορεία που έχουμε κάνει. Να ευχαριστήσουμε αυτόν τον κόσμο που ερχόταν όλη τη χρονιά και με κρύα και μας στήριζε. Καταφέραμε τη νίκη, αλλά κρατάμε μόνο τη νίκη. Η εμφάνισή μας δεν ήταν καλή, τουλάχιστον αυτή που περίμενα. Ο Παπάγος δεν είχαν και τα παιδιά άγχος και μπράβο τους, ήταν πολύ ανταγωνιστικοί. Χάσαμε ευκαιρίες αρκετές, δεν το κλειδώσαμε και τα παιδιά θα μπορούσε και να έχουν ισοφαρίσει και ακόμα και μια ισοπαλία στο ανοιχτό γήπεδο που βγάλαν θα μπορούσαν ακόμα και να έχει λήξει το μάτι ισόπαλο. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω, σαν αποτίμηση όλη της χρονιάς που μας δίνεται την ευκαιρία, θα ήθελα να πω ότι αυτά που καταφέραμε φέτος με τα Μελίσσια και μιλώντας πάντα με επιχειρήματα, και όχι με τετριμένα λόγια και ξύλινη γλώσσα, όπως κάνουν οι πολιτικοί και οι πολλοί προπονητές. Και καλό να μιλάμε με επιχειρήματα. Θέλω να πω τα εξής, ότι τελειώσαμε το πρωτάθλημα. Επί της ουσίας έχει μείνει ένα μάτς μόνο στο Χαλάνδρι. Έχοντας κερδίσει μόνο ένα πέναλτι και έχοντας μια ομάδα που τα στοιχεία των μεσοεπιθετικών μας, αναφέρω μερικούς, Παπαχρήστος, Κοτσοβός, είναι παίχτες ταχυδυναμικοί, ειδικά εδώ μέσα που είμαστε πολύ πιεστική ομάδα. Αυτό, για μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι μας αδίκησε η διαιτησία. Το αναφέρω ότι είμαστε μια ομάδα που δεν εκδικούμε κάτι που δεν αξίζουμε, δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε τον αντίπαλο και τον διαιτητή. Και αυτά τα πράγματα, ακόμα και από πρωταθλήματα, με κάνουν πιο πολύ περήφανο για τους παίχτες μου. Ένα δεύτερο στοιχείο σημαντικό είναι ότι τελειώσαμε τη χρονιά χωρίς να έχουμε δεχτεί κόκκινη κάρτα. Μόνο μία την πρώτη αγωνιστική με δεύτερη κίτρινη με το Μούτσο, που εκεί θεωρώ ήταν τραβηγμένη. Και τρίτον, ενώ φτάσαμε ένα μάτς ιστορικό για τα Μελίσσια ένα βήμα πριν τον ημιτελικό του κυπέλου, μιλάω για το μάτς στη Διάνα 8, και ενώ κάναμε αναγκαστικές αλλαγές μες στο παιχνίδι πολύ σημαντικών μας παιχτών, δεν διανοήθηκε παίχτης μου εκεί που πίεζε η Διάνα να κάνει θέατρο που λέμε, να πέσει κάτω, να προσποιηθεί ένα τραυματισμό με αποτέλεσμα να δεχτούμε το γκολ στο 92. Θα μπορούσαμε εκεί να πάρουμε μια ανάσα, να πάμε στην παράταση και μετά το άγχος το έχει η Διάνα. Άρα, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, θέλω να πω ότι είμαστε μια ομάδα που κέρδισε μόνο ένα πέναλτι, που δεν έχει κόκκινη κάρτα και που δεν κάνει καθυστερήσεις και παίζει τίμια, έντιμα, περήφανα. Λοιπόν, και επειδή αυτά όλα τα υλοποιούν μόνο οι παίχτες στο γήπεδο, ευχαριστώ όλους τους παίχτες μου δημόσια. Πραγματικά μεγαλώσανε φέτος τα Μελίσσια, σε όλα τα επίπεδα, διοικητικά, οργανωτικά, ποδοσφαιρικά. Και οπότε, κάνοντας μια αποτίμηση, θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και εννοείται δεν μετάνιωσα για την επιλογή μου να έρθω στην ομάδα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωσή σας. Καλή πορεία στην ομάδα των Μελισσίων. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.